Έντονο υπηρωτικό χρώμα θα έχει η φετινή πρεμιέρα των θεατρικών παραστάσεων στο αρχαίο θέατρο τη Δοδόνη. Την είδηση έδωσε ο ηθοποιό Αλέξανδρο Μιλονά που έλκει την καταγωγή του από τα Ιωάννινα, γιο του του βουλευτή και υπουργού Γεώργιου Μιλονά που έβαλε τη δική του φραγίδα στην ίδρυση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο Αλέξανδρος Μιλωνάς γνωστοποίησε ότι στις 22 Ιουλίου στο θέατρο της Δοδόνης θα γίνει η πρεμιέρα της Μύδια του Ευρυπίδη σε μια συμπαραγωγή του Θεάτρου Τέχνης με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων. Παράλληλα, ο κ. Μιλωνάς αναφέρθηκε και στην παράσταση που ανεβαίνει σήμερα το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο, που είναι η νουβέλα του «Τολστόι» με τίτλο «Η Σονάτα του Κρόιτσερ». Ε, απόψε λοιπόν παίζουμε στο ε, τη Σονάτα του Κρόιτσερ, την οποία παίξαμε στο Θέατρο Τέχνης το χειμώνα ε, και τώρα ξεκινάμε μία έξοδο προς την επαρχία. Ξεκινάμε εδώ με τα Γιάννενα, που είναι και ο τόπος της καταγωγής μου. Ε, αισθάνομαι ιδιαίτερη ε, υπερηφάνεια που είμαι γιος του πατέρα μου. Ξέρω ότι ήταν πολύ αγαπητός εδώ στα Γιάννενα. Ε, έχω έρθει εδώ επανειλημμένος, αλλά δεν έχω ζήσει ποτέ στα Γιάννενα. Ε, τώρα, η Σονάτα του Κρότσερ είναι αρχικά ένα, μια σονάτα του Μπετόβεν, την οποία ο Τολστόι ε, δανείστηκε τον τίτλο για να φτιάξει το δικό του τη δική του Νουβέλα ε, που λέγεται η Σονάτα του Κρόιτσερ που αφορά ένα συζυγικό ζευγάρι που ε, δεν τα πάνε καλά, έχουν προβλήματα, ε, ο σύζυγο είναι πολύ ζηλιάρης και δημιουργούνται διάφορα θέματα τα οποία έχουν λίγο τραγικό τέλος. Είναι ένα έργο στο οποίο λαμβάνω μέρος εκτός από εμένα. Είναι η σύζυγός μου, η Κατερίνα Φωτιάδη και ζωντανό πιάνο επισκηνής από το Θοδωρή οικονόμου. Okay. Το καλοκαίρι βεβαίως, το καλοκαίρι ε, θα, θα, θα είμαι στη Μύδια που θα παιχθεί, θα, γίνει, θα κάνει την πρεμιέρα της εδώ στη Δοδόνη είναι μια σύμπραξη του Θεάτρου Τέχνης με το Διπεθέ Ιωαννίνων και ξεκινάμε περίπου 22 Ιουλίου νομίζω στη Δοδόνη εν συνεχεία θα πάμε Καβάλα, Θεσσαλονίκη και Επίδαυρο μετά λοιπόν θα είμαι πάλι εδώ και μακάρι να τα ξαναπούμε από κοντά